Πάμε να δούμε τον Σαβατιάτικο τύπο. Να πούμε καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα νέα. Δημοσκόπηση τη GPO για τα νέα. Τον κάλο που λύνει την εξίσωση όλε τι απαντήσει για του άγνωσου Τα Αγνώσου χ, σχή με συγχωρείτε, τη 25η Ιουνίου. Νίκο Ανδρουλάκη. Απαντάμε στο φόβο και το διχασμό με ψήφο σιγουριά και ελπίδα. Δημήτρη Κουτσούμπα. Λαϊκή αντιπολίτευση, εμπόδιο σε κάθε αντιλαϊκή πολιτική. Δύο συνεντεύξει μεταξύ άλλων στα νέα. Πάμε και στην εφημερίδα Η Καθημερινή. Εκτοξεύονται σαν ρουκέτα, πέφτουν σαν φτερό οι τιμέ. Γιατί ακριβέρουν ακόμη τα τρόφιμα. Βγήκαν τα στοιχεία εχθέ και δυστυχώ αυξάθηκε ο πληθωρισμό των τροφίμων. Ο Biden ψάχνει φόρμουλα για τα τουρκικά μαχητικά F16. Ο Λευκό οίκο προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τη στάση του Κογκρέσου. Το μεγάλο άλμα των μικρών τρικάλων. Και περίπου 700 ημέρες για μια πρωτόδικη απόφαση. μεγάλες καθυστερήσει στην εκδίκαση των υποθέσεων. Θα διαβάσω και αυτό, παιδιά. Η ατρική ακριβία από την Κρήτη, γιατί δεν είναι μόνο τα μαύρα μα τα χάλια, είναι και αυτή η Ελλάδα τα πρώτα βήματα τη ιατρική ακριβία στην Ελλάδα, τη ιατρική που στοχεύει σε εξατομικευμένη θεραπεία με βάση ανάλυση DNA, οικογενειακό ιστορικό, απεικονιστικά ευρήματα, εξέταση βιοδικτών και πολλά άλλα στοιχεία, είναι πλέον πραγματικότητα και αποκτούν συνέχεια και προοπτική. Κομβικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση είναι αυτό του Ιδρύματο Τεχνολογία και Έρευνα με έδρα του Ράκλου τη Κρήτη. Στην Ελλάδα λειτουργούν τρία δίκτυα, ένα για ογκολογικέ ασθένειε. Ένα για νευροεκφυλιστικέ και ένα για καρδιαγγειακά νοσήματα. Και αν τα ακούνε αυτά, εκείνοι που λένε ότι αν είσαι καρκινοπαθή, δεν πρέπει να δέχεσαι την φροντίδα στο πρώτο στάδιο. Λοιπόν, για πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τα αποκαλυπτήρια τη Γαλάζια Φοροαπάτη. Τα ψεύδια τη Νέα Δημοκρατία και η αλήθεια για του φόρου. στο πρώτο θέμα τη εφημερίδα των συντακτών. Άθεν Σπράιντ, σήμερα ολιδρόμοι οδηγούν στην πλατεία Κοτζιά και Αλέξη Τσίπρα αποκαλύπτουμε. Το κρυφό πρόγραμμα της νέας δημοκρατίας. Μάλιστα και όνειρο θα παραμένει η αναδάσωση στην καμένη Βόρεια Εύβοια σύμφωνα με την Εφημερίδα των Συντακτών. Στον Ελεύθερο Τύπο, τα 10 εσωές για εισοδημα... εισοδήματα από ακίνητα, φορολογικός οδηγός για τους ιδιοκτήτες, τα έσοδα από ενίκεια και Airbnb. Τι ισχύει για ανίσπρακτα μισθώματα, πώ δηλώνουν τα κενά διαμερίσματα, βοηθητική χώρα, αγροτεμάχια και οι παγίδε των τεκμηρίων. Σπάει το φράγμα των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ ο τουρισμό, που πάει σε τροχιά ρεκόρ. Βέβαια για την οίκονο, τα στοιχεία είναι πάρα πολύ άσχημα. Κάτω από 60% εν συγκρίσουμε πέρσι για το διάστημα Απρίλιο-Μάιο. Και η Σαντορίνη έχει πτώσει πάνω από 6%. Καθολική πρόσβαση πολιτών στην καλύτερη θεραπεία. Μήνυμα Μητσοτάκη για το ΕΣΥ με την αποπομπή πνευματικού. Τι προβλέπει η απόφαση, Δίκαιη κατανομή μεταναστών στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και τώρα ο Τσίπρα υπόσχεται να ασκήσει το μεσοπρόθεσμο. Ενώ συνεχίζεται η αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ για τη Ροδόπη. Για πάμε και στην Δημοκρατία, όπου έχει πρώτο θέμα τον κύριο Πνευματικό. Έδιωξαν τον δόκτωρο θάνατο μετά την ε, θύελα, εκτός εκλογικής μάχης με απόφαση Μητσοτάκη. Έσπευσαν, λένε, να, να τον υπερασπιστούν οι Αγαπηδάκη και ο Πορτοσάλτε που μίλησε για, για κανιβαλισμό. Και θαραλέα απόφαση από τον Ιερόνιμο ζητεί εξέταση από Ιατρική Επιτροπή για γεραιούς Μητροπολίτες και τον εαυτό του. Μάλιστα. Πάμε και στην Αυγή που σήμερα είναι στα χρώματα της LGBTQ+, κοινότητας, γιατί είναι και το Athens Pride. Σήμερα στο κέντρο της Αθήνας η κρυφή ατζέντα της Νέα Δημοκρατίας στο πρόγραμμα σταθερότητας της Ελλάδος για την τριετία 2024-2026 που κατέθεσε η προηγούμενη κυβέρνηση αποκαλύπτει την πραγματικότητα πίσω από τις προεκλογικές εξαγγελίες. Οι πέντε σημεία αλήθειες για το πρόγραμμα της Νέα Δημοκρατίας για μισθούς, φορολογία, νοσοκομεία, παιδεία, ακρίβεια παρουσιάστηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Athens Pride 2023. Μία γιορτή αφιερωμένη στην ορατότητα και στη συμπερίληψη. Και ανατιμήσει σα δίχω τέλο. Η εκτόξευση των τιμών στα τρόφιμα, άνοδο με διψήφιο ποσοστό για 14 συνεχόμενου μήνε στα τρόφιμα. Και κλείνουμε με την, αυγή, με την κατακραυγή που έφαγε τον πνευματικό. Για πάμε στον ε, ριζοσπάστη του Σαββατοκυριακού. 25 Ιούνιου, καμία ψήφο χαμένη. Κουκουέ, δυνατό η ελπίδα είναι εδώ. Και συγκέντρωση με τον Δημήτρη Κουτσούμπα στο Βόλο. Ο λαός Μαγνησίας έχει μόνο να κερδίσει από την επανεκλογή. κομμουνιστή βουλευτή θα είναι δύναμη στον αγώνα ενάντια στην μετατροπή της περιοχής σε πολεμικό ορμητήριο του ΝΑΤΟΥ. Ενάντια σε ενεργειακούς σχεδιασμούς που απειλούν την υγεία και το περιβάλλον. Μάλιστα. Στην αιστεία δολοφονούν τον Καποδίστρια και μεταθάνατον. Η Ελληνική Δημοκρατία Ερνήθη μέσω του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου να χρηματοδοτήσει ταινία του σκηνοθέτου Γιάννη Μαραγδί. Πολίτες πολίτε ζητούν να μάθουν τον λόγο και οι υπεύθυνοι απαντούν ότι είναι προσωπικό δεδομένο. Όλη η αλληλογραφία. Σοβαρό είναι, αλλά είναι Βεβαίως. και σοβαρό το έργο που προσφέρει και το κέντρο κινηματογράφου, έτσι. Mm -hmm. Αλλά σοβαρό για τον Καποδίστρια. Βέβαια και για την ιστορία μας. Λοιπόν, ε, κόντρα του Σαββάτου οργή στην κοινωνία για τη μαύρη ατζέτα τη Νέα Δημοκρατία. Στον Ικεάδα καρκινοπαθεί γιατί κοστίζουν. Διαλύουν συνειδητά το εθνικό σύστημα υγεία για να το παραδώσουν πακέτο στα συμφέροντα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία κρυφή ατζέτα Όπω χειρίζεται, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φανερή ατζέτα και φροντίζει να γίνεται γνωστή τόσο με διάφορε πρακτικέ όσο και με τι δηλώσει στελεχών τη. Τσίπρα στη Λάρισα, το πρόγραμμα τη Νέα προβλέπει μείωση παροχών και αύξηση των φόρων. Και Νίκο Αντουλάκη, Δημόσια Παιδεία για όλους και Αναγέννηση του ΕΣΥ. Και 30 τα Συμβόλαια Θανάτου, Ελλάσσο φοβάται Νέο Κύκλο Έματο μετά τη διπλή δολοφονία στον Κόρυδαλό. Δυναστεμπορική. Σκανάρισμα σε δημόσια συμβάσει αξία 11,14 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η εφημερίδα αναλύει τα 222.404 συμβόλαια του 2022. Και 20 δισεκατομμύρια ευρώ έφεραν στο χρηματιστήριο Αθηνών 107 συνεδριάσει και τα συστατικά της συνταγή για τις ανατιμήσεις. Μεγάλο θέμα. Αυτό το είχαμε δείξει και εμείς εδώ με τον κύριο Αραφτόπουλο. Λοιπόν, για πάμε στον, στη Βόρεια Ελλάδα τύπος Θεσσαλονίκη. Πράσινο φως για μεγάλο εργό που θα αλλάξει την Καλαμαριά. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδα και πρώτη δικαίωση του άλλη και από τη συγκλονιστική εισαγγελέα. Ένοχοι και οι 12 κατηγορούμενοι είχαν ανθρωποκτόνο δόλο. Ε, είναι το δεύτερο θέμα της εφημερίδα. Και καμπανάκι για την κλιματική αλλαγή, μα και τα λέγαμε πριν μέτρα άμεσα για να μην βυθιστεί η Θεσσαλονίκη. Στην Εσπρέσο, σε κάσα με και δύο φλωρινιώτη με κουσκούς. Από μαυροντημένες πρώην μέχρι λεοπάρ, πλανητάρχε πλανητάρχες και δακρυσμένες θετές κόρες. Η χειρή απουσία της Γαρμπή, το Αχ Γιάννη μου πήγε από εμβόλιο από το στόμα θαυμάστρε και τα δάκρυα λέει του κοκλώνει. Φάντασμα του εαυτού και αγαπημένη του Ανούλα αποχαιρέτησε τον πατέρα τη, ο οποίο ταξίδεψε για τον παράδεισο με στολή Βασιλιά. Το αντράκι τη πολιτική που θέλει και μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, συνέντευξη τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Και κοράκια σκίζουν τι άρκε μου, ο Αργύρης Παπαργυρόπουλο μιλά για τον πληστηριασμό του σπιτιού του στη Γλυφάδα, καταιγεστικές οι καταγγελίες. Και αυτό εδώ, ο μαφιόζος Ράμπο με τις VIP γνωριμίες, περίρες διαδρομές στο συμβόλο θανάτου, η θερακεσμένη η Mercedes, εταιρεία συμφερόντων Αλαφούζου και τα δεν ξέρω. Και μέσα σε όλα χθε βρέθηκα και ένα αυτοκίνητο με δύο καλάσνικο, δύο πιστόλια, δύο αλεξίστερα χειροβομβίδα. Και τώρα κοιτάνε να δουν αν σχετίζεται με αυτή την Εκεί, υπόθεση. Είμαι, ο με με Αφέβε βαρύτατο εξοπλισμό και το αυτοκίνητο ήταν κλεμμένο με πλαστέ πινεκίδες. Α δούμε τώρα τι θα γίνει. Άμα είναι να κυκλοφορούμε με καλά, α φέξο έτσι, άιντα, άιντα. E... Λοιπόν, για πάμε με να κλείσουμε Λονδία. με την εφημερίδα των ε, 60-plus εφημερίδα των συνταξιούχων. Αναδεικνύει ένα θέμα το οποίο έχει πραγματικά. Πρέπει να το δούμε όλοι. Κατάρρευση των γεννήσεων, επιμνημονίων και κορονοϊού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουμε 385.217 λιγότερε γεννήσει. Μιλάμε για την μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού στην ιστορία τη χώρα και κατάργηση τη όβια σύνταξη πολίτεχνη μητέρα και των πρόωρων συνταξιδοτήσεων. Οι βασικές, και είναι οι βασικέ αιτίε τη μείωση των γεννήσεων. Το πρώτο θέμα τη εφημερίδα.